Γεια σας παιδάκια, τι κάνετε? Εμείς είμαστε πολύ καλά. Μάσα, θέλεις να παίξουμε με αυτή εδώ την μπάλα? Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, έχουμε μια τεράστια κίτρινη μπαλίτσα. Ξέρεις όμως κάτι, πείνασα πολύ. Ας δούμε στο ψυγείο τι έχει να φάμε. Γιατί έχουμε πολύ ώρα να φάμε και έχουμε πεινάσει. Παίζουμε αργότερα με την μπάλα. Τώρα ας δούμε τι έχει το ψυγείο να φάμε. Νομίζω πως θα βρούμε κάτι ωραίο να φάμε. Α, το ψυγείο είναι γεμάτο με φρούτα. Τι λες να φάμε φρούτα? Ναι, να φάμε φρούτα. Φυσικά, θα φάμε γίνα σήμερα. Πολλά φρούτα. Θα το κόψουμε στη μέση. Το μισό δικό μου και το μισό δικό σου. Ορίστε λοιπόν, δοκίμασε. Πολύ νόστιμο είναι. Έχεις δίκιο. Είναι αλήθεια πολύ νόστιμο. Ας πάρουμε όμως και κανένα ακόμη φρούτο. Ορίστε, βγάλαμε μερικά φρούτα από το ψυγείο. Ποιο να δοκιμάσουμε τώρα? Το καρπούζι. Θα το κόψουμε και αυτό στη μέση και θα φάμε μισό-μισό. Και πορτοκάλι φυσικά, που έχει πολλές βιταμίνες και κάνει πολύ καλό. Και μία φράουλα, η οποία είναι το αγαπημένο μου φρούτο. Ορίστε, μοιράσαμε τα φρούτα μισά-μισά. Μισά πήρε η μία μάσα και μισά η άλλη μάσα. Και θα φάνε τώρα τα ωραία μας φρούτα. Για να δοκιμάσουμε. Ήτανε τέλεια. Έλα, βρήκα και λίγη σοκολάτα, Μάσα. Φάει και λίγη από τη σοκολάτα αυτή. Μιας και φάγαμε τόση γίνα, μπορούμε να φάμε και λίγη σοκολάτα. Φυσικά, είναι πετανόστιμη. Τέλεια. Τώρα που φάγαμε, μπορούμε να παίξουμε με την μπάλα μας. Πάμε να την πάρουμε. Έλα Μάσα, την έφερα. Τέλεια. Γεια σας Μόσας. Γεια σου κύριε Δοτίατρε. Εμείς πάμε έξω στην αυλή να παίξουμε την μπάλα. Εντάξει, καλά κάνετε. Εγώ όμως, ξέρετε, πεινάω πάρα πολύ και θέλω κάτι να φάω. Για να δούμε. Το ψυγείο δεν έχει τίποτα. Είναι άδειο. Μα καλά, ποιος τα έφαγε όλα αυτά? Τώρα τι να φάω τότε? Θα πάρω τηλέφωνο την Ηλιάνα. Να μου φέρει κάτι νόστιμο να φάω. Ναι Ηλιάνα, θέλω να φάω κάτι. Μπορείς να μου φέρεις κάτι ωραίο νόστιμο να φάω? Εντάξει, θα σε περιμένω εδώ στο σπίτι. Ναι, φυσικά. Ό,τι έχεις μπορείς να φέρεις. Ευχαριστώ. Θα φέρει η Λιάνα λοιπόν, παιδάκια. Περιμένετε και έρχεται σε λίγο. Γεια σου κύριε Δετίατρε. Δεν είχα πολλά πράγματα στο σπίτι. Σου έφερα αυτό. Πιστεύω να σου αρέσει. Σε ευχαριστώ πολύ Λιάνα. Θα το δοκιμάσω και θα σου πω. Εντάξει. Άμα θέλεις το μεσημέρι, μπορώ να μαγειρέψω να έρθεις από εκεί να φάμε μαζί. Τέλεια, πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έρθω το μεσημέρι σπίτι σου να φάω τα νόστιμα φαγητά σου. Τέλεια, θα σε περιμένω. Ωραία, Ηλιάνα, τα λέμε το μεσημέρι. Για να δούμε τώρα.
Τι μας έφερε η Λιώνα να φάμε? Τι είναι αυτό? Έχει ένα μονόκερο απ' έξω. Και είναι ουράνιο τόξο. Για να δούμε τι είναι αυτό. Δεν έχω καμία ιδέα τι είναι αυτό. Δεν έχω ξαναφάει αυτό το πράγμα. Για να το ανοίξω. Τι βλέπω? Νομίζω πως είναι μαλλί της γριάς. Πού το βρήκε η Λιάννα το μαλλί της γριάς και μου το έφερε να το δοκιμάσω? Θα το φάω προφανώς, γιατί πεινάω πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναφάει μαλλί της γριάς. Πολύ νόστιμο είναι. Το φάω όλο το μαλλί της γριάς. Εσείς παιδάκια, έχετε ξαναφάει? Είναι πραγματικά νόστιμο. Ήταν πολύ ωραία. Εσάς σας αρέσει το μαλλί της γριάς? Εμένα μου άρεσε πολύ. Φυσικά, αυτό είναι μαντιλάκι να σκουπιζόμαστε. Μέχρι να σκουπιστώ εγώ, μπορείτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο. Τέλεια. Το μαλλί της γριάς που με φέρει η Λιάννα ήταν πεντανόστιμο. Και τώρα έχω χορτάσει και δεν πεινάω πια. Τέλεια. Ήρθε η ώρα να πάμε να παίξουμε λοιπόν.